για το Βελόπουλο. Λογικό, ενώ στο Βελόπουλο. Ένα πραγματικό γεγονός. Ένα πραγματικό γεγονός. Κύριε Πρωτούλη, εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα έχουμε και έναν εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλή φορά, είχαμε μαζί μας. Ένα πραγματικό γεγονός που μας ακούν και οι ακροατές μας, επειδή τα χρόνια περνάνε και ξεχνάμε και ορισμένα πράγματα. Υπάρχει ένα πραγματικό γεγονός που μπορούμε να γνωρίζουμε τι έχει γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις. Το 2015, μετά από το περίφημο δημοψήφισμα, απάτη το είχαμε χαρακτηρίσει εμείς, όπου το όχι έγινε ναι τη Δευτέρα το πρωί, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, με το ακροδεξικό κομμάτι των ΑΝΕΛ, έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αποχώρησαν ορισμένοι βουλευτές και έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τι έγινε, πήγε σε εκλογές, έπεσε η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα? Όχι. Με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και βουλευτές του Ποταμιού τότε. Τότε ήταν το κόμμα μιας χρήσης που είχε βγει, το κόμμα Ποτάμι, τώρα είναι άλλα τέτοια κόμματα. Ψήφισαν όλοι μαζί, στήριξαν. Ο κύριος Τσίπρας βρήκε όλοι μαζί το τρίτο μνημόνιο. Το τρίτο και το βαρύτερο μνημόνιο το ψήφισαν όλοι μαζί. Άρα ο κύριος Τσίπρας τους βουλευτές που χρειάστηκε, τους βρήκε σε όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε όλους τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και σε όλους. Λέτε τους να τους ψάξει από εκεί. Okay, εγώ, όχι, όμως... εγώ λέω ότι θα τους ξαναβρει από εκεί. Ναι, ναι, εγώ. Okay, θα τους ξαναβρεί. Αν τους ξαναβρεί. Χρειάζεται να υπάρχει και η επιλογή απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή κυβέρνηση, γιατί κακά τα ψέματα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ο κύριος Βενιζέλος, ο υπουργός των συγκυβερνήσεων επίσης, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και με άλλους πρόθυμους τότε, θυμάστε την κυβέρνηση Παπαδήμου, μετέπειτα την κυβέρνηση με τον κύριο Κουβέλη τότε, τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κουβέλης. Θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά τη διαδρομή και αυτή τη κυβέρνηση. Ο κύριος Βενιζέλος, σε μια αντίστοιχη εκδήλωση που έγινε χθες, παρουσία των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, είπε κάτι το εντυπωσιακό. Είπε ότι οι συγκλήσεις των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είναι εντυπωσιακές. Ναι, γιατί είναι συστημικά κόμματα. Είναι εντυπωσιακές στα περισσότερα ζητήματα. Δηλαδή στους δημοσιονομικούς στόχους, τους οποίους μάλιστα είπε δεν πρέπει να το ξεχνάνε κιόλας. Αντιλαϊκές κυβερνήσεις, είναι δύσκολο να τις χαρακτηρίσει κάποιος ο οποίος πολιτεύεται με το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι. Αντιλαϊκή εννοείται η κυβέρνηση η οποία υφίσταται. Εννοείται ότι είναι φιλολαϊκή μια κυβέρνηση που ανεβάζει το ρόλο ηλικία. Πάντως σίγουρα είναι πιο φιλολαϊκή και από τις κυβερνήσεις Κόβει του μισθού. Του Χρουστσόφ ενδεχομένω. Καλά, εντάξει. Και όλων αυτών. Είναι δύσκολο να ολοκληρώσω εγώ. Κύριε Πρωτούλη, να ολοκληρώσει. Να πάρει για πρώτη φορά η αριστερά κυβέρνηση. Εσείς βεβαίως θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερά και πάει λέγοντας. Αλλά σε επίπεδο πολιτών. Το 2012 έγινε αυτό. Ναι, το 2012. Και το 2015. Τώρα έχει περάσει μια δεκαετία που είμαστε όλοι πιο έμπειροι. Και ιδιαίτερα ο λαός μας. Και το 2015. Έχει ζήσει πολλές ματαιώσεις. Και το 2015. Το 2012 πήρατε 8% το 2012. Με, τον κατακαιρματισμό. Ακούστε, δεν τα θυμάστε. Τσίπρας, με τον κατακαιρματισμό πήρε το Κομμουνιστικό Κόμμα 8%. Ακούστε, και μετά είπε στο 4%. Όταν μπήκε το θέμα, να ολοκληρώσει και μετά θα συνεχίσει. Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι, αλλά δεν με αφήνετε όμως. Καταρχά πρέπει να προχωρήσει. Τι έπιασε. Πρέπει είναι και, είναι και οι άλλοι καλεσμένοι μας. Όταν έρθει και η ώρα σα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εγώ να ολοκληρώσω λοιπόν. Το ξέρετε αυτό, κύριε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Στα τρόφιμα έχουν πέσει τιμές. Κύριε Χαριτάκη, στα τρόφιμα έχουν πέσει τιμές. Σας απαντώ. Στα τρόφιμα, στα τρόφιμα έχουν πέσει τιμές. Μπορώ να σας πω ότι ο πληθωρισμός του τραπεζιού το Πάσχα έχει 37% αύξηση. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η διαφορά. Σας ακούω. Αυτή είναι η διαφορά. Σας απαντήσω. Να σας απαντήσω, μπορώ. Λοιπόν, ο πληθωρισμός αναφέρεστε ότι είναι η μεταβολή των τιμών. Συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Λέτε ότι οι τιμές ανεβήκανε. Ναι, ανεβήκανε, έτσι, αλλά ταυτόχρονα, ταυτόχρονα μειώνονται έτσι ώστε να οδηγήσουν. Ταυτόχρονα μειώνονται οι μισθοί. Όχι, και ανεβαίνουν τιμέ. Όχι, δεν είναι η πραγματική μειώνονται. Πραγματική μισθή 7% κάτω. Η ονομαστική 7% αύξηση. Ο πληθωρισμός. Αφήστε τον ονομαστικό το πράγμα. Αν θέλει να πει μια κουβέντα, δεν προλαβαίνει. Α, πάλι, μ' αρέσει που το λες αυτό. Ο πληθωρισμός. Γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό. Α, αρέσει τώρα. Το έχω διδαχθεί από τον ίδιο στο πανεπιστήμιο. Ο πραγματικό μισθό. Με τον ονομαστικό μισθό. Ο πραγματικό μισθό είναι 7% μειωμένο. 7,9. Γιατί δεν το λέτε αυτό. 7,9. Ο πραγματικό μισθό είναι μειωμένο. Τον υπολογισμό σα. Όσο πότε κάνουμε. Όσο κάνουμε. Όσο πότε κάνουμε. Όσο πότε κάνουμε. Όσο πότε κάνουμε. Όσο πότε κάνουμε. Ναι, ναι, από 19. Από το 19. Ο ΣΑ το λέει. Συγγνώμη, εσείς λέτε ότι αυξήθηκε. Ο ΣΑ το λέει. Ο ΣΑ είναι στοιχεία του ΟΣΑ αυτά που λέμε. Συγγνώμη, τα στοιχεία του ΟΣΑ, σας απαντώ. Ο ΣΑ έβγαλε μείωση του πραγματικού μισθού. Αναφέρατε σε
μια, αναφέρεστε σε μια περίοδο η οποία είμαστε είναι... στην τέταρτη χειρότερη θέση. Ορίστε. Δεν σας άκουσα. Είμαστε, λέει, στην τέταρτη χειρότερη θέση σύμφωνα με τον Όσο Άλλη. Τι πράγμα. Στον πραγματικό μισθό. Μάλιστα. Στη μείωση. Όχι, δεν υπάρχει αύξηση. Μείωση. Είναι μείωση. Εμείς είμαστε στο αρνητικό. Έναντι τίνο στο πραγματικό μέγεθος, το ονομαστικό μέγεθος. Τι συγκρίνεται. Το ονομαστικό μέγεθος έχει ανέβει μόνο στον κατώτερο. Ο μέσος μισθός έχει μειωθεί. Από 1250 δεν έχει ξεπεράσει τα 1000 ευρώ. Ο μέσος μισθός. Αφήστε τον κατώτερο. Ο κατώτερος είναι ο μισθός που παίρνει ο νεοπροσλαμβανόμενος, ανειδίκευτος, εργαζόμενος, άγαμος. Ωραία. Αυτός είναι ο πρώτος μισθός που παίρνει. Στην προκειμένη μιλάμε όλοι για τον πρώτο μισθό και για τους μισθούς που παίρνει ένας εργαζόμενος. Ο οποίος μπορεί μέσο να δουλεύει και 25 χρόνια. Ανεργία, αυτό που σας ενδιαφέρει δεν είναι τι γίνεται ο μέσος. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Όχι, άλλη κουβέντα. Συγγνώμη. Η κουβέντα είναι αν μειώθηκε ή αυξήθηκε. Καλύτερα να έχω λιγότερο σαν εσείς τώρα δικαιολογείτε γιατί μειώθηκε. Άρα πρέπει να αποδεχτούμε ότι μειώθηκε. Δικαιολογώ γιατί ανέβηκε ο ονομαστικός μισθός στα επίπεδα. Να ρωτήσω όμως κάτι. Να μιλάμε για πραγματικά πράγματα. Όλα φρούτα είναι. Αλλά άλλο τα μήλα, άλλο τα πορτοκάλια. Να μιλάμε για πραγματικά πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος. Δεχόμαστε λίγο να ολοκληρώσουμε μια φράση σε σχέση με τους μισθούς. Έλατε, κύριε Πρωτούλη, για να ολοκληρώσετε και να πάμε στον κύριο Κεφαλαιονίδη. Γιατί μιλάμε για τον κατώτερο μισθό. Κύριε Πρωτούλη, μειωθήκαν οι μισθοί. Ελάτε, κύριε Πρωτούλη, σας παρακαλώ. Οι αυξήσεις στα τρόφιμα υπάρχουν. Ειλικρινά νομίζω ότι σήμερα δεν με αγαπάς καθόλου. Υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τους μισθούς. Μιλάμε μόνο για τον κατώτερο μισθό. Είναι γνωστό ότι υπάρχει ένας νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ο οποίος εφαρμόστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και αυτός ο νόμος πήρε το όνομα Αχτσιόγλου Βρούτσης. Αυτός ο νόμος. Μάλιστα, λοιπόν. Αυτός ο νόμος τι κάνει? Αυτός ο νόμος αφαίρεσε το δικαίωμα στους εργαζόμενους με τις συλλογικές τους διαπραγματεύσεις και τα συνδικάτα και με τους εργοδότες να καθορίζουν τους μισθούς και το μισθό τον καθορίζει ο υπουργός. Με υπουργική απόφαση. Κάποια στιγμή θα ξαναλλάξει. Λοιπόν, αυτό, και βγαίνει με μια υπουργική απόφαση, ναι, και παγώνει τους μισθούς. Γιατί κριτήριο είναι η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, κριτήριο είναι η δημοσιονομική, ναι, στόχη. Δεν θα σας πει κάποιος, και βάζει ένα μισθό ο υπουργός, η κυβέρνηση ότι δηλαδή. Τώρα ο υπουργός, η κυβέρνηση βάζει ένα μισθό από τους εργοδότες καλύτερους. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και είναι εντύπωση προεκλογική. Γιατί ξέρετε, την προεκλογική περίοδο είναι σαν το θερμόμετρο. Βέβαια. Ανεβαίνουν και την επόμενη μέρα έχει πολύ ψύχος. Λοιπόν, μόνο οι τριετίες, φανταστείτε ότι το 2012, το 2012 που κόπηκαν με κρατική απόφαση συλλογικές συμβάσεις, με κρατική απόφαση, ακόμα και οι υπερασπιστές τάχα μου της ελεύθερης αγοράς, στο κράτος προσέφυγαν για να κόψει κατά 22% και 32% με κρατική απόφαση τους μισθούς. Άρα, λοιπόν, τώρα, μόνο οι τριετίες να απελευθερώνονταν, δηλαδή η προϋπηρεσία που παίρνει 10% ένας εργαζόμενος για κάθε 3 χρόνια που δουλεύει, ο μισθός με τα 751, όχι αυτό που είναι τώρα, θα έφτανε 1000 ευρώ. Άρα 1500 ευρώ. 1000 ευρώ θα έφτανε μόνο με τις τριετίες. Γιατί μιλάνε για τον πρώτο μισθό που θα πάρει ένας εργαζόμενος. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω τοποθετηθεί. Και δεν μιλάνε για το μέσο μισθό που είναι στην κυριολεξία πετσοκομμένο. Βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι με 25 χρόνια σε πολύ δύσκολες και βαριές δουλειές δεν ξεπερνάνε τα 1000 ευρώ μισθό και κάνουν 10 ώρα και 12 ώρα για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Πάντως έχει ενδιαφέρον, αλλά μη σηκώνετε τόσο πολύ τους τόνους, γιατί μπορεί να χρειαστεί να συγκυβερνήσετε μετά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτή είναι βαριά κουβέντα. Εσείς μη λέτε τέτοιες κουβέντες, κύριε Φάμελ, ειδικά εσείς. Μη λέτε, έχετε εμπειρία, μη λέτε τέτοιες κουβέντες. Εσείς θα πρέπει να απαντήσετε σε ένα ερώτημα, αν θέλετε να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Γνωρίζετε, κανένας δεν είναι... Εμείς με το Μητσοτάκη δεν κάνουμε. Ακούστε, κύριε Φάμελ, κανένας δεν είναι χθεσινός εδώ πέρα. Όλοι έχουμε μια εμπειρία. Λοιπόν, ακριβώς, θα πάμε ακριβώς τώρα σε ένα πραγματικό γεγονός. Λοιπόν, κανένα χατήρι στη, ναι, δεξιά, ιστορικό, κύριε, λίγο πιο πριν για τη δεξιά. Κύριε Φάμελ, τώρα αυτό γιατί το βάζετε μέσα αυτό στο πλαίσιο. Ακούστε το αυτό. Θα πάμε πάλι δημιουργείται μαλβαγιώτα. Το 2009, λοιπόν, ήμασταν στη Βουλή που προκηρύχθηκαν οι εκλογές με τον Γιώργο Παπανδρέου, αν θυμάστε. Λοιπόν, το 2009 το Πασόκ πήρε από τα μεγαλύτερα του ποσοστά. Ποσοστά που 44% με του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν αδιανόητο τότε το γεγονός και μόνο να αναφέρει τη λέξη συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Αδιανόητο. Αυτές τις εκφράσεις, δεκανίκια της δεξιάς, θα ανοίξετε το δρόμο στη δεξιά κτλ. Ξέρετε πόσες φορές θα έχουμε ακούσει εμείς αυτά. Λοιπόν, το 2009, λοιπόν, ας βγάλουμε συμπεράσματα πήρε όλοι, το ΠΑΣΟΚ αυτό το ποσοστό και αμέσως μετά, 2 χρόνια, έκανε συγκυβέρνηση
με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα τι λέτε, δεν υπάρχει κανένα πιθανό σενάριο στο τέλος. Τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Πλεύρη τώρα που καταγγέλλεται ότι έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία και τα περισσότερα στελέχη που έχετε υποψήφιους στο κόμμα σας ήταν υπουργοί μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη. Αφήστε πολύ καλά ότι πολλά σε μένα τα λέτε αυτά. Αυτό το λόγο, αυτό σε μένα τα λέτε αυτά. Πολλά στον κύριο Ραγκούση να τα πείτε, που ήταν υπουργό. Φύγανε από το Πασόκ. Ποιος φύγανε. Φύγανε από το Πασόκ. Παραδείγματος χάρη η Μαριλίζα Ξανογιανακοπούλου έφυγε από το Πασόκ. Σας λέω παράδειγμα. Κύριε Φάμελε, μεγάλες κουβέντες. Γιατί θα χρειαστεί να συγκυβερνήσετε και πρέπει να είστε. Ναι, καλά, θα τα κρατάνε τα βίντεο και θα σας τα σενάριο, είπαμε. Αλλά είναι και αυτό ένα ανοιχτό ενδεχόμενο στη ζωή μας. Δεξιά πολιτική είναι και η δική σας. Δεξιά πολιτική είναι και η δική σας. Δεξιά πολιτική είναι και η δική σας και πρέπει να φύγει. Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Η φτώχεια πρέπει να διώξουμε. Η δεξιά πολιτική είναι εδώ. Είναι εδώ. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπως την καταλαβαίνει ο κόσμος, δεξιά πολιτική. Γελάω, κύριε Φάμελε, γιατί όταν καταφεύγετε στη συζήτηση της δεκαετίας του 80, δείχνει σε τι αδιέξοδο είστε. Σας καλούμε σε αυτή τη συζήτηση, κύριε Πρωτούλη. Κύριε Φάμελε, όταν καταφεύγετε... Κύριε Φάμελε, σας απαντάω. Όταν καταφεύγετε... Α, κύριε Φάμελε, δεν θα είστε εκεί, μάλιστα. Έχετε... Κύριε Φάμελε, σας παρακαλώ τώρα. Έχετε ανοιχτούς λογαριασμούς με το λαό μας. Να απαντήσουμε από τη μεριά της δημοκρατίας, κύριε Πρωτούλη. Ωραία, σας λένε όχι, όχι, είναι ξεκάθαρο. Κύριε Φάμελε, δημοκρατικά όχι σας λένε. Οι στρατηγικές σας εκκλήσεις, πραγματικά. Σας λένε όχι και οι στρατηγικές σας εκκλήσεις σας έφτασαν στο σημείο, εσάς κύριε Φάμελη που λέτε για τη δεξιά, να είσαι μέσα στη Βουλή από τις επιταγές των ατοικών και να χειροκροτάτε τους ναζίκι κουκουλοφόρους του τάγματος Αζόφ. Ελάτε τώρα. Εγώ κάνω λάθος. Τι καταγγείλατε, ήσασταν μέσα στη Βουλή και χειροκροτάγατε. Και μου λέτε εμένα για δεξιά πολιτική. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν το μόνο κόμμα που αποχώρησε από αυτή την παροδία. Προστάτευσε και τη Βουλή. Και τολμάτε και μιλάτε για δεξιά πολιτική. Προστάτευσε και τη Βουλή. Δεν χειροκροτήσατε την παροδία. Δεν χειροκροτήσατε την παροδία. Του ναζί κουκουλοφόρου. Του τάγματος Αζόφ. Και τολμάτε προεκλογικά. Νομίζετε ότι ο αριστερός προοδευτικός κόσμος τρώει κουτόχορτο. Ότι είμαστε στη χώρα των λωτοφάγων. Αντί να απολογηθείτε για όλα αυτά που κάνετε, βγαίνετε ξανά να παίξετε το ίδιο παιχνίδι. Να κλέψετε την ψήφο ριζοσπαστών ανθρώπων που πραγματικά νοιάζονται για αυτά τα πράγματα. Την επόμενη μέρα να πάτε να την καταθέσετε ξανά στα σκαλιά της Αμερικάνικης Πρεσβείας, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βγαίνετε και μας λέτε προεκλογικά ξανά για τη δεξιά πολιτική. Τα είπατε αυτά στον κύριο Σόλτς που συναντήθηκε ο κύριος Τσίπρας προχτές. Του είπε του κύριου Σόλτς, έλα να παλέψουμε ενάντια στη δεξιά πολιτική. Είπατε ναι, γιατί μιλήσατε, να τον απαντήσει. Σας παρακαλώ. Είπαμε, υπάρχει και ένα όριο. Στην ψηφοφυρία, την τυχοδιοκτική, υπάρχει και ένα όριο. Ένα όριο, δηλαδή επιτέλους. Όχι μόνο να έχουμε ταμπέλες προοδευτικού. Λοιπόν, ήταν πραγματικά διαφορετικό ο διάλογο. Δεν βάζουμε καμιά ταμπέλα. Λοιπόν, σταμάτησα χαρό να κάνει ένα σχόλιο που προσπαθεί. Μαζί με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Έχετε σηκώσει το χέρι σας μαζί με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Εδώ είστε και δύο. Το 423 νόμους έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. 423. Πάνω από 200. Δεν θα απαντήσω ούτε σε μισό από αυτά. Είναι απίστευτο. Μια χαρά τα λέει. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο, αλλά δεν μπορούμε να θεωρηθούμε σε όλα αυτά τα θέματα. Δεν γίνεται. Μα δεν είναι το ζητούμενο. Αφήστε τα ορίσματα της άμυνας. Θα μου επιτρέψετε, σας παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον αρκετή ώρα. Ένα σχόλιο από τον Σταμάτη Ζαχαρό που βλέπουμε και όλες για να πάτε. Και αργά η ώρα. Αυτό δεν υπάρχει διαφωνία. Νομίζω συμφωνούν και οι δύο. Δηλαδή και ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Κεφαλογιάννης συμφωνούν ότι και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΑΘ μπήκαν στο υπερταμείο. Το υπερταμείο για να λειτουργήσει πρέπει η ΕΙΔΑΠ και η ΕΑΘ να είναι κερδοφόρες. Πρέπει να είναι κερδοφόρες για να πληρώνεται, να αποπληρώνεται το χρέος και ένα υπόλοιπο κομμάτι να πηγαίνει σε επενδύσεις, τις οποίες επενδύσεις πάλι συγκεκριμένοι τις καθορίζουν. Κατά συνέπεια, το νερό, που αυτό απασχολεί τον κόσμο μας που συζητάμε τώρα, το νερό και επίσημα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έχει γίνει ένα καθαρό εμπόρευμα που χαρακτηρίζει αυτή η διαδικασία και την τιμολογιακή πολιτική του νερού, που το βλέπει όλος ο κόσμος και αυξάνεται. Και την επόμενη μέρα υπάρχει και η κατεύθυνση της κυβέρνησης που το πάει ένα βήμα παραπάνω, ένα βήμα παραπάνω της κυβέρνησης, για να πούμε στην κυριολεξία το νερό
Νεράκι. Νεράκι. Το νερό νεράκι, λοιπόν, κανονικά. Νεράκι. Αυτό συμβαίνει και σε όλα τα υπόλοιπα μεγάλα θέματα. Ναι. Όπως είναι το ζήτημα της υγείας που αντιμετωπίσαμε. Όπως. Ναι, το, στο ζήτημα της υγείας. Ακούσαμε την πρόταση του κύριου Πλεύρη για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα δημόσια νοσοκομεία. Μία κατεύθυνση που έχει ξεκινήσει. Υπηρετήθηκε με συνέπεια από όλες τις κυβερνήσεις. Και ενώ ζήσαμε όλη αυτή την κατάσταση με την πανδημία, γιατί τέσσερα χρόνια μην γίνουμε σαν τους λωτοφάγους, δηλαδή σαν, με μνήμη χρυσόψαρου, να ξεχνάμε τι έχει γίνει τα τέσσερα αυτά χρόνια. Ούτε τα προηγούμενα 50 όμως. Τίποτε θα ξεχνάσουμε. Αλλά εδώ χρειάζεται να δούμε και να αξιολογήσουμε κάθε δύναμη για αυτά που λέει και στην ουσία θα κάνει την επόμενη μέρα. Έτσι, και εμείς νομίζουμε ότι υπάρχει πολιτική επιλογή. Η πολιτική επιλογή να αποδυναμωθεί είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Λοιπόν, θέλω να σα πω κάτι. Είναι η επιλογή. Κύριε Πρωτούλη, να σε ευχαριστήσω. Και νομίζω ολόθερμα. Ότι αυτό που βλέπει ο κόσμος, μια πλατιά αναγνώριση, ναι, των θέσεών μας. Θα αποδοθεί, θα το δούμε και στις ίσως ακάλυτες. Και προβληματίζει. Πρέπει να φάνηκε και από την έντονη κουβέντα. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Προβληματίζει. Η οικονομία πάντα φορτίζει. Αυτή η άνοδος. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα. Θα γίνει και πράξη. Και για τους πολίτες.